Κυπριακό φρέσκο γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Εδώ και 70 χρόνια. Το καλύτερό μας. Το γάλα μας. Μπείτε στην εφαρμογή My Milk και απολαύστε δωρεάν φρέσκο γάλα. Ευχαριστώ. Μου κάνει και κομπλιμέντα εδώ ο Γιώργης μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, τι θα μας φτιάξεις? Γεια σου, Χριστιανά μου. Όπως και κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα μαγειρεύουμε με Χαραλαμπίδης Κρίστης. Πολύ ωραία. Έχω επιλέξει το κεφαλοτήρι αυτή τη φορά και θα δεις μια ωραία συνταγή με κολοκύθι και κεφαλοτήρι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τελικά μας. Σήμερα υπόσχομαι δεν θα μιλήσω, δεν θα σε αποσυντονίσω. Θα. Πραγματικά. Θα κάτσω λοιπόν, φρόνιμη. Θα κάτσω πολύ φρόνιμη. Κολοκυθάκια λοιπόν με κεφαλοτήρι με αγάπη από τον Γιώργο μας. 5 κολοκυθάκια, 2 κουταλιές τη σούπα ελαιόλαδο, μισό γκρεμίδι, 2 κόκκινες ντομάτες, 4 αυγά, μισό φλιντζάνι Χαραλαμπίδης Κρίστης κεφαλοτήρι και αλατάκι πιπεράκι. Αυτά είναι τελικά μας. Τέλεια, αυτά είναι τελικά μας, Χριστιανά μου. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά να κάψει μαζί με το ελαιόλαδο. Να το εδώ. Εσείς από το σπίτι θα πάρετε το κολοκύθι και θα το τεμαχίσετε στα 4. Θα δείξω με έτσι ένα τώρα, Χριστιανά μου, για να δει και ο κόσμος, να βάλω τα γαντάκια μου. Λοιπόν, και θα τα τηγανίσετε. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε ξεχωριστά να τηγανιστούν, γιατί η συνταγή μας μετά θα υπάρχουν αρκετά μέσα στοιχεία που δεν θέλουμε να μαλακώσει το κολοκύθι. Ο τρόπος που θέλουμε να κόψουμε το κολοκύθι είναι κάπως έτσι εδώ. Περιπέζεις με. Δεν σου νωρίω. Λοιπόν, θα τεμαχίσετε το κολοκύθι με αυτόν τον τρόπο. Θα βάλετε ένα τηγάνι να κάψει. Χριστιανά μου, όχι αφήστε, μπορώ να το ζήσω το μαζί σου, ειλικρινά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κόψετε το κολοκύθι και θα το τηγανίσετε ή σε ελαιόλαδο ή σε σπορέλαιο ή όπου αλλού θέλετε εσείς. Θα βγει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Θα ψιλοκόψετε το κρεμμυδάκι και... Μπορώ, νιώθω πολλά βολά. Νιώθω ότι κάποιος σε βάλει τιμωρία. Λοιπόν, και θα το ρίξετε μέσα στο τηγάνι. Να πούμε, Χριστιανά μου, ότι η συγκεκριμένη συνταγή θα θυμίσει πολλούς που αγαπούν τον μπραντς τα σασούκα τα αυγά. Τώρα με μιλήσεις. Λοιπόν, θα σοντάρουμε το κρεμμυδάκι εδώ. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη συνταγή, Χριστιανά μου, αν θέλετε, μπορείτε να φύγετε το κεφαλοτήρι και να βάλετε φέτα Χαραλαμπίδης Κρίστης ή χαλούμι. Εντάξει, ό,τι θέλετε εσείς. Εν τω μεταξύ, προθερμαίνετε το φούρνο σας στους 180 στη σχάρα, Χριστιανά μου. Τελεία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ το σοτάρισμα με το κρεμμύδι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Λοιπόν, βάζετε μέσα τα κολοκυθάκια, να τα εδώ, τα οποία έχουμε τηγανίσει πιο πριν. Λοιπόν, θα τα ανακατέψετε καλά, Χριστιανά μου. Λοιπόν, και θα βάλετε αλατάκι και πιπεράκι. Λοιπόν, να το εδώ. Λοιπόν, και το αλατάκι μας. Θα συνεχίσετε εδώ με την ντομάτα. Εσείς μπορείτε να πάρετε 2 ντομάτες και να τις στρίψετε, Χριστιανά μου, εσένα που σου αρέσουν ειδικά οι φρέσκες ή μια κονσέρβα. Θα τη ρίξετε μέσα. Τώρα είμαι σίγουρος, αν δεν είσαι στην τέλατα, να μου λάλεις καλά ζάχαρη. Ναι, θα βάλεις από βάλεις ντομάτα. Ωραία, θα σου απαντήσω. Είτε είμαι μέσα στο μυαλό σου όμως. Λοιπόν, ο λόγος που δεν βάζουμε σε αυτή τη συνταγή ζάχαρη έτσι για να φύγουν τα οξιά της ντομάτας είναι επειδή το κολοκύθι μας έχει μια γλυκάδα και θέλουμε έτσι να σμίξουμε τις γεύσεις μαζί με το κεφαλοτήρι. Εντάξει, Χριστιανά μου, λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Έχουμε τρίψει το κεφαλοτήρι μας. Υπόψη σας ότι υπάρχουν 2 κεφαλοτήρια της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το ένα είναι της μακράς ορίμανσης, με συγχωρείτε, και το άλλο το κανονικό. Εμείς έχουμε επιλέξει το κανονικό, Χριστιανά μου. Εντάξει, η διαφορά τους είναι ότι το ένα μυρίσκει παραπάνω καιρό να οριμάσει. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, βάζουμε μέσα το κεφαλοτήρι μας. Λοιπόν, θα ανακατέψετε. Είναι πανεύκολη συνταγή. Ωραία συνταγή, ειδικά έτσι για ένα ωραίο πρωινό θα σας αρέσει ή ακόμα θέλετε να συνοδεύσετε οτιδήποτε άλλο στο τραπέζι σας. Παρακαλώ. Για βράδυ. Τι, ετσιμήθηκες? Όχι. Λοιπόν. Τα πρωινά ρε Γιώργο. Για πρόγευμα, για μπραντς θέλω να πω, συγγνώμη. Ωραία, ξαναβάρτε την τέλα. Λοιπόν, έτσι άρα λοιπόν, για μπραντς είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, θα πάρετε ένα ταψάκι σε αυτό το μέγεθος και θα ρίξετε μέσα το φαγητό. Να το εδώ. Τέλεια. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και θα προσθέσετε από πάνω και άλλον κεφαλοτήρι. Εντάξει, Χριστιανά μου, είπαμε να θέλουμε να βάλουμε και φετούδα. Λοιπόν, ή χαλούμι. Λοιπόν, θα βγάλω τα γαντάκια γιατί χρειάζομαι βοήθεια τώρα. Λοιπόν, και θα βάλετε από πάνω τα αυγά. Λοιπόν, Χριστιανά μου, εσύ αν θέλεις, έχουμε έτοιμο στο φούρνο να θες να το φέρεις, εντάξει. Λοιπόν, στον πουπάνο. Λοιπόν, σπάζετε το άλλο το αυγό. Περίμενα το... Καίει, καίει.
Παναγία. Λοιπόν, να το εδώ το φαγητό μας. Προθερμαίνετε το φούρνο σας. Βάστε εκεί. Στους 180 στη σχάρα. Είναι έτοιμο. Το βάζετε έτσι ωραία στο τραπέζι σας. Ρίχνετε από πάνω διάφορα διακοσμητικά, γαρνιτούρες. Λοιπόν, να δες εδώ, έτσι για να μορφήσει το πιάτο μας, Χριστιανά μου. Λοιπόν, και μπορείτε να συνοδεύσετε με πιτούλες. Mm-hmm. Λοιπόν, να καθαρίσουμε έτσι λίγο εδώ, για να μπορούμε να κόψουμε τις πίτες. Λοιπόν, να δες εδώ. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ένα ψωμί, καπιρούλες, ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, είναι τέλειο, είναι εύκολο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δοκιμάστε το στο σπίτι, αλλά αν θέλετε να δοκιμάσετε και περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου georgoserotokridou.com ή στο Instagram georgoserotokridou ή georgosero ή και georgoserotokridou chef de cuisine στο Facebook. Είπασαι ότι είμαι άρρωστη. Όχι, πέρασε μου, είμαι εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας. Σήμερα μαγειρέμε χράμμα με χαραλαμπή της Κρίστης. Όπως κάθε Πέμπτη, φυσικά. Έτσι. Πολύ ωραία. Γιώργη, μου σε ευχαριστούμε εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Χριστιανά μου. Ευχαριστώ και πριν την ώρα σου. Τελικά, εγώ με το πρόβλημα της μαγειρικής. Να μην μιλώ. Ναι. Λοιπόν, θέλω πάντα να είμαστε μαζί, Χριστιανά μου, στη μαγειρική. Χωρίς εσένα δεν μπορώ. Είναι από σένα που εμπνέουμε όλες αυτές τις συνταγές. Έχει 6 χρόνια που είμαστε μαζί, τα ευλογημένα του Θεού. Τώρα να σταματήσει να μου μιλά, έτσι γίνεται. Αλλά σήμερα, Χριστιανά μου, νομίζω ότι βάλαμε όλα τελικά. Άρα βρήκε τον τρόπο δηλαδή. Τελαρισμένη, καρεκλούδα, κανονικά. Μια χαρά. Πολύ λοιπόν. Ωραία. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε εγώ πάρα ευχαριστώ, πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστιανά μου, να σε πάντα καλά. Και εσύ να σε πάντα καλά και όλοι μας να είμαστε πάντα καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη γυναίκα χωρίς όνομα. Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο.